Το δημογραφικό, μεγάλο πρόβλημα. Κάθε χρονιά βέβαια το αντιμετωπίζουμε, το βρίσκουμε μπροστά μας το φαινόμενο. Κάθε πέρυσι και καλύτερα δεν συνηθίζουν να λένε. Κοιτάξτε τώρα κάποια στοιχεία. Λοιπόν, 1961, άνω των 65 ετών, το 8,3% του πληθυσμού της χώρας μας. Κάτω των 14 ετών, ο νέος πληθυσμός, τα μικρά παιδιά, 26,2. Πάμε τώρα, μετά από περίπου 60 χρόνια, 59 για την ακρίβεια, 2020, άνω των 65 ετών, έχουν αντιστραφεί οι ρόλοι, 22,3%, ενώ κάτω των 14, το 14%. Το έχουμε αναδείξει, το έχουμε σχολιάσει μέσα από εκτενή ρεπορτάζ, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και έρχεται τώρα, έρχονται κάποιοι φορείς στα Χανιά, μεταξύ αυτών βέβαια και η Ομοσπονδία Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδος και στα Χανιά βέβαια το σχετικό παράρτημα προκειμένου να φέρουν το θέμα στο προσκήνιο και να πραγματοποιήσουν και μία ημερίδα το δημογραφικό πρόβλημα σε πρώτο πλάνο. Πάμε να υποδεχτούμε την κυρία Μαρία Χελιουδάκη, είναι πρόεδρος Συλλόγου Τριτέκνων Νομού Χανίων και υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΟΠΟΤΕ, δηλαδή της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών Τριών Τέκνων Ελλάδος. Να την καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Εδώ θα ήθελα να πω ότι στο εξωτερικό δεν υπάρχουν τρίτεκνες και πολυτεκνες οικογένειες. Υπάρχουν πολυμελείς οικογένειες. Πολυμελείς. Από τρία παιδιά και πάνω. Βέβαια. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια χώρα η οποία εντός και εκτός εισαγωγικών γερνάει. Και μια σύγχρονη απειλή, ο μειωμένος αριθμός των γεννήσεων. Έρχεστε εσείς λοιπόν και διοργανώνετε μια ημερίδα. Βασικός στόχος ποιος είναι? Εδώ θα πούμε ότι η Ελλάδα αρνείται να συλλάβει τη σοβαρότητα του προβλήματος. Να διαπιστώσει ότι ο πληθυσμός της πραγματικά γερνά. Ότι το ζήτημα του brain drain της μετανάστευσης έχει λάβει ιδίως μετά τα τελευταία χρόνια της δεκαετούς κρίσης που περνάμε ανησυχητικές διαστάσεις με πολύμορφες επιπτώσεις. Χωρίς να έχει λάβει ρήξη και λεφτά μέτρα στο πλαίσιο κάποιου προγραμματισμού σε εθνικό, σε περιφερειακό επίπεδο για να επιτευχθεί η αναστροφή της δημογραφικής μας κατάρρευσης. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δημογραφικά καταραίουμε. Συγκαταλεγόμαστε στις 6 χώρες, ναι. Αν θυμάμαι καλά είναι η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, στις 6 πιο ταχύτερα γυρασκουσών χωρών. Σε αυτές οπότε τις χώρες ανήκουμε έρχεστε και λέτε τι, να μας βοηθήσει η πολιτεία να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις προκειμένου να ενισχυθούν οι οικογένειες, τα νέα ζευγάρια. Για πείτε μας. Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή συλλόγοι τριτέκνων υπάρχουν σε κάθε νομό της Κρήτης. Εμείς στα Χανιά, ο σύλλογός μας τριτέκνων, απαριθμεί 5.500 οικογένειες, τρίτεκνες. Οπότε εμείς βαστάμε γερά ακόμα. Στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, πανελλαδικά είμαστε 250.000 οικογένειες. Το θέμα είναι όμως ότι τα νέα ζευγάρια δεν αποφασίζουν να παντρευτούν, πόσο μάλλον να κάνουν παιδιά. Οπότε εδώ έχουμε... Πρέπει κάτι να γίνει. Πρέπει να λάβει μέτρα η πολιτεία. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε περισσότερους θανάτους, να έχουμε μετανάστευση, να... Όλη αυτή η πληθυσμιακή μεταβολή, σίγουρα θα τη βρούμε μπροστά μας. Λίγο μέτρα, δηλαδή οικονομική ενίσχυση. Όχι μόνο οικονομική ενίσχυση, θα πούμε την επιδότηση ιδιωτικών μευτηρίων. Θα πούμε την ίδρυση κέντρων γονιμότητας. Υπάρχει πρόβλημα στα νέα ζευγάρια. Εξωσωματική αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, δημόσια εξωσωματική κλινική δεν υπάρχει. Πώς θα βοηθηθούν τα ζευγάρια? Σύμφωνοι είναι και το οικονομικό. Αλλά δεν είναι μόνο το θέμα των επιδομάτων. Πρέπει να στηριχτεί το νέο ζευγάρι να προχωρήσει να κάνει παιδιά. Μάλιστα. Κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Αναφορικά... Όλοι μαζί επιθυμούμε τη μείωση. Πείτε μου. Ολοκληρώστε, συγγνώμη, σας διέκοψα. Νομίζω ότι δεν επιθυμούμε τη μείωση του πληθυσμού. Δεν επιθυμούμε μια χώρα γερόντων. Πρέπει όλοι Μάλιστα. να προστατεύσουμε την οικογένεια. Αυτό είναι το μήνυμα. Αναφορικά με την ημερίδα, ποιος μπορεί να δώσει ναι. το παρόν, πότε ξεκινάει, πού διοργανώνεται. Για πείτε μας κάποια πρακτικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Είναι στο ανακαινισμένο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο παλιό λιμάνι. Ναι. Αύριο το απόγευμα 6 ώρα. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια και το Δήμο Χανίων, που πολύ τους ευχαριστούμε γιατί πραγματικά μας βοηθούν. Ναι. Και θα έχουμε
καλεσμένους αρκετούς βουλευτές, υπουργούς, την Εκκλησία. Μάλιστα. Όλοι μαζί, μήπως και το αντιστρέψουμε αυτό. Λοιπόν, τι να πούμε, κυρία Χελιουδάκη, εδώ είμαστε να αναφερθούμε και στα συμπεράσματα που θα προκύψουν από την ημερίδα και μακάρι να γίνει μια νέα αρχή, προκειμένου να αλλάξουμε και νοοτροπία, αλλά πολύ περισσότερο η πολιτεία να καταλάβει το μέγεθος ενός προβλήματος που τίνει να γίνει πιο έντονο ακόμα και από την οικονομική κρίση. Πολλές φωνές διατυπώνουν αυτή την άποψη. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να...